Συνεχίζουμε. Η Ελένη Τσολάκη. Τι είναι τούτο, ρε παιδιά. Μας προβλημάτισε λίγο η Τσολάκη. Έκανε και πασαρέλα χθες η Ελένη. Έτσι βγήκε. Έκανε red carpet. Έτσι. Έτσι πήγε. Έτσι ήρθε. Έτσι ήρθε. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, έτσι ήρθε. Ένα πολύ ωραίο καταρχήν φόρεμα. Το τυρμπάνι, ήσασταν ναι, λίγο. Ναι, ίσω δεν λίγο. Τι τζίχη περιψωμένο μπήκε να χωράει. Δηλαδή, συγγνώμη, βγήκε από το σπίτι τη έτσι και δεν την έκανε. Όχι, εσύ, εκεί πέρα άλλαξαν. Άλλαξαν εκεί πέρα τα κορίτσια. Κάτσε, έτσι ήρθε, σου λέει. Τα κορίτσια που έκαναν πασαρέλα άλλαξαν στο backstage. Παιδιά μου, να σου πω κάτι, μου λείπουν 4 περιστέρια εμένα εδώ. Καλά, το κάνουμε και τώρα. Όχι, όχι. Έχουν βάλει πολλές κοπέλες. Έχουν βάλει, αλλά ξέρεις κάτι. Αλλά νομίζω ότι δεν το μπορεί να το υποστηρίξει. Ξέρεις ποια βάση να και τις πάει. Βάζει, ας πούμε, η Λάσκαρη που τις πάει. Βάζει Μπέτι Μαγκύρα. Αυτό έκανα να πω. Μαγκύρα βάζει συχνά. Η νομίζω ότι δεν είναι. Η Γαλήφα η δικιά μας φορά. Τις πάει. Χθες ήταν έτσι και την είδα και την γνώρισα. Τη λέω, Έλενα, εσύ είσαι. Νομίζω ότι λίγο δεν το υποστηρίζει αυτό. Εντάξει, δεν την γνώρισα. Άρα τσουρέξει ένα θέμα εσύ με τον τυπάκι. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει. Καταρχά, εμένα η Τσουλάκη μου αρέσει και με σούπερ μίνι και να φαίνεται το μαλλί το μακρύ επίση. Τέλο πάντων. Κατά ίστρα που δεν είναι εύκολο πράγμα το τυρμπάν τώρα. Πρέπει να μπορεί να το υποστηρίξει. Και θέλει και ένα μαύρισμα να το υποστηρίξει. Δεν κολακεύει εύκολα. Μπορεί να σε απογειώσει και να σε πάει σε μια άλλη δεκαετία, να σου δώσει ένα κλάσ τέλο πάντων. Αλλά νομίζω ότι είδε τι το βάλανε σωστά. Κάτι παίζει. Ξέρεις, τι μήπως είναι πολύ άσπρη για δεν ξέρω. Δεν μπορεί και να είναι. Θα πέσει γέλια στην γειτονιά πάντως πριν φύγει. Συγγνώμη τώρα. Έλα, μωρέ, όχι, γιατί είναι λίγο θα πέσει γέλια στην γειτονιά. Η οποία έκανε άξιο σόου τη Ήλια Πιθαριώτη. Ενώ το μακιγιάζει, είναι πολύ ωραίο, ρε. Εντάξει, παιδιά, έχουμε όλε τι καλέ και τι κακέ στιγμέ. Σιγά, και τι έγινε. Ίσως ήθελε να κάνει την αλλαγή, γιατί μετά όταν βγήκε στην BSB είχε κάνει τα μαλλιά τη αυτό που λέμε το στιχέρα και ήταν πάρα πολύ. Πώ το λε εσύ, Σάσα. Το λέει Αθάνα. Γι' αυτό ίσω εννοεί γι' αυτό. Βγήκε με μαλλί τόσο μετά. Και έτσι έλεγε ότι θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή.